Καλημέρα, κόσμο. 16 ημέρες! Μαμά, έχω την καλύτερη ιδέα. Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου. Δεν θα πιστέψετε τι έγινε μόλις τώρα. Σάλα παντού. Σάλα παντού. Τσίλια! Yes, παιδιά. Αχ, αυτή η δουλάπα πάντα ανοιχτή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Με την πιτσά μου από κάτω. Με βλέπετε έτσι σήμερα γιατί είχα ετοιμαστεί να βγάλουμε φωτογραφία για το Instagram για ένα διαγωνισμό. Και τελικά το κράτησα, λέω, αφού η ευκαιρία είναι να ξεκινήσω το βίντεο μια φορά έτσι περιποιημένη και όχι με την τζίμπλα στο μάτι να σας λέω πρώτα καφέ και μετά όλα τα άλλα. Το μαλλί, εν τω μεταξύ, δεν μου άρεσε στην αρχή. Λέω όχι, χάλασε. Καλά, η μπουκλά όντως χάλασε, αλλά το κάτι διαφορετικό. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω μερικά από τα κοσμήματα που φοράω. Το κινητό μου έχει πάρει φωτιά από τα σχόλια. Πού να το αφήσω. Να σας δείξω τα κοσμήματά μου από Hey Happiness. Να σας δείξω τα κοσμήματά μου από το Hey Happiness. Αρχικά να σας δείξω τι παρήγγυλα. Έχουμε αυτά εδώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι, απλά είναι δύο μαζί και αυτή είναι εδώ την αλυσίδα. Στο χέρι αυτή είναι εδώ. Και σκουλαρικάγια, βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το σταυρό. Και κάτι άλλο έτσι πολύ απλά, αλλά μου άρεσε. Συνήθως παίρνω χρυσά, αλλά είπα αυτή τη φορά να κάνω τη διαφορά, γιατί έχω πάρα πολλά χρυσά. Και τα ίδια σχέδια τα έχει ακριβώς και σε χρυσό και σε σινή. Ναι, κάτω στην περιγραφή θα σας αφήσω το link να σας δείξω και τις συσκευασίες που έρχονται. Δεν είναι τη γλυκούλικα. Σε κουτάκια. Πάρα πολύ ωραία. Τι λέτε, ωραία δεν είναι? Ωραία δεν τα τέριαξα σκουλαρίκια μαζί με αυτά στο λαιμό και την αλυσίδα. Έχει και οι τιμές καλούτσικες είναι. Κάτω στην περιγραφή θα σας αφήσω το link. Είμαι μόνη στο σπίτι. Τα παιδιά έχουν πάει με τον Πέτρο στη μαμά του. Δεν ξέρω τι θα ψήσουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Και εγώ είμαι μόνη στο σπίτι. Και εκτός ότι έχω να κάνω άπειρες δουλειές, χθες τα έκανα, αλλά πάλι είναι σαν να μην έκανα τίποτα. Πιστεύω παντού σε όλα τα σπίτια είναι έτσι. Ή και όχι. Εντάξει, μη με φάτε αμέσω να μου πείτε. Γιατί και την προηγούμενη φορά για αυτή την καρέκλα που σας είχα δείξει, σας είχα πει πιστεύω σε όλα τα σπίτια υπάρχει μια τέτοια καρέκλα και αρχίσατε να μου λέτε όχι κοπέλα μου, δεν είναι σε όλα τα σπίτια έτσι. Οκ. Θα συνεχίσω πάλι αύριο γιατί έχει χάλια καιρό. Θέλω απλά να πάω να ξεβαφτώ και αύριο που θα είμαι σε καλύτερο mood θα τραβήξω την αυριανή ημέρα. Οπότε τα λέμε αύριο. Είπα να το ξεκινήσω έτσι για να με δείτε και στα καλά μου. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα Ελλάδα. Έμειναν ακόμη 16 ημέρες. Πάμε να κάνουμε πρωινό. 50 γραμμάρια ρόλι. Μάλα. Μία μπανάνα. Ανακατεύουμε. Κανέλα. Και τελευταίο μέλι. Αυτό είναι το πρωινό. Έφαγα το πρωινό μου. Έχω ξεπαγώσει ήδη κοτόπουλο από χθες, θα το κάνω μετά. Μετά θα έρθει ο Πέτα να κρατήσει τα παιδιά για να πάω εγώ γυμναστήριο. Συνήθως με ρωτάτε, πού αφήνεις τα παιδιά? Όταν πάω, τα παιδιά είναι στο παιδικό σταθμό. Αλλά τώρα που έκλεισαν οι παιδικοί σταθμοί, ή θα είναι εδώ η μαμά μου, ή ο Πέτα. Ναι. Οπότε να κάνω καμιά δουλειά τώρα από χρόνο και μετά θα ετοιμαστώ. Για εδώ, έβγαλες μουστάκι. Μα καλό. Πέπι, εσύ! Ω, εσύ θα τον περάσεις! Εγώ ξέρετε πως ήμουν μικρή. Ω, είχα ένα μουστάκι τεράστιο.
Έτσι. Έτσι, το έστρεβα κιόλας. Το έκανα και έτσι. Μαύρο, μαύρο. Και άμα έχω τόσο μεγάλη, είναι καινούργια. Θες να έχεις μεγάλο μουστακί. Ναι, και να του βάλω. Να του βγάλεις. Ναι. Και άμα σε το βγάλω. Θα το βγάλεις το μουστάκι σου. Ναι. Πώς. Και μετά πάλι από εσύ. Δίνω τα παιδιά. Θα πάνε στη γιαγιά τους. Για να μπορέσω να καθαρίσω με την ισχία μου το σπίτι. Αυτές οι κάλτσες είναι μικρές, ρε Πέπη. Όχι. Δεν είσαι άλλο baby. Αυτές τις φορούσες όταν ήσουν μικρή. Γιατί τις έχουμε ακόμα. Σε αυτό το σιρτάρι μπορούμε να βρούμε και... ακόμα για να γίνει. Είναι μικρά. Γεννήθηκε. Το καπελάκι σου πάλι έτσι έκανε στο μαλλί. Ναι. Πάλι έκανε. Το πατάει έτσι, επίτηδες. Δες. Γιατί! Χάλασε. Πάντα το πατάει έτσι, να γίνει σαν καπελάκι. Ξέρεις τι, πριν όταν σε έντυνα, ήσουν μέχρι εδώ, μικρούλης. Μετά εδώ και τώρα δες. Σε κοιτάω έτσι. Είσαι μικρή ακόμα. Είμαι μικρή ακόμα. Μεγαλώνεις. Μαμά, σήκωσε λίγο. Να σηκωθώ. Ναι. Για να δούμε. Το λίγο. Είσαι μέχρι εκεί. Μεγαλώσα. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Πόσο χρόνο είσαι εσύ. Φία και εσύ. Μπράβο. Άρα εγώ είμαι μικρός. Και η Πέπη είναι μικρή. Εγώ ξέρεις πόσο είμαι. Ναι. Πόσο. Δεν ξέρω. 23. Μπορείς να σηκώσεις ένα σπίτι από το δικό μου σπίτι να σηκώσεις. Τόσο μεγάλα μπράτσα δεν έχω. Έχω... Χαλουκ! Μπορώ να σηκώσω όμως την Πέπη. Εγώ μπορεί να σηκώ. Ήρθα, εγώ θέλω. Έλειψα εγώ. Σάλια παντού. Μεσημεριανό κοτόπουλο με ρύζι. Παιδιά, στα γρήγορα να σας τα πω, η ώρα είναι 11. Πρέπει να πάω να προλάβω το τρένο. Βασικά και στήρο πρέπει να κλείσω. Πρέπει να πάω πάρα πολύ γρήγορα να προλάβω το τρένο. Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου, θα πάμε με τη μαμά μου για ψώνια τα δυο μας στην πόλη. Φύγαμε γιατί θα αργήσω. All of the time we spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were alive and through the pain you were never once so vain. Come on. They kept us connected, blacking out the mirror where your light was reflected. All of the love from up above. We used to feel like a glove. Oh, Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, ο Θεέ μου. Δεν θα πιστέψετε τι έγινε μόλις τώρα. Η μαμά μου έχει τόσο πολλά κέφια που πήγε και μου πήρε τσάντακες. Ατρελάτα. Μαμά, έχω την καλύτερη ιδέα. Τι λες, πάμε Ζάρα. Εννοείται. Εννοείται. Πήγαμε για Ζάρα. Δεν νιώθω τα χέρια μου. Δεν νιώθω τα πόδια μου. Δεν νιώθω τη μέση μου. Διάλα. Κουράστηκα πάρα πολύ. Αυτό και να ήταν shopping therapy το σημερινό. Είχαμε να το κάνουμε αυτό με τη μαμά μου πάρα πολύ καιρό. Που λες τα ψώνια που κάναμε με τη μαμά μου. Εδώ είναι και η τσάντα. Δεν τα πιστεύω. Η πρώτη μου τσάντα. Yes. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω, τώρα θα πάω να κάνω haul τα πράγματα, να τα δείξω σε story στο Instagram. Όσοι δεν με ακολουθούν μπορείτε να με βρείτε εκεί, Δέσποινα Γεωργιάδου. Ναι, γενικά αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram μπορείτε να με ακολουθήσετε, γιατί εκεί είμαι πιο ενεργή από ότι είμαι εδώ. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βιντεάκι, θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά φιλάκια! Μουά!